Κάθε ρεκόρ ετοιμότητας έχουν σπάσει φέτος πολλοί ερεθιμιώτες, οι οποίοι στη σκιά της πανδημίας του κορονοϊού θορυβημένοι ξεκίνησαν να κάνουν τις παραγγελίες τους στα φαρμακεία για τα αντιγρυπικά εμβόλια ακόμα και από τον Ιούλιο. Δεν χρειάζεται πανικό, συστήνουν οι φαρμακοποιοί, τονίζοντας ότι τα αντιγρυπικά εμβόλια θα είναι διαθέσιμα το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Πρακτικά πάντως φέτος είναι αδύνατο να τηρηθούν λίστες αναμονής στα φαρμακεία, δεδομένου ότι αναμένεται συγκεκριμένη οδηγία από το Υπουργείο Υγείας για τις ομάδες του πληθυσμού που θα πρέπει πρώτες να εμβολιαστούν. Ήδη από τον Ιούλιο δεχόμαστε τηλεφωνήματα, θα μου κρατήσετε εμβόλιο, υπάρχουν εμβόλια. Τα εμβόλια κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραγγελίας, παράδοσης, παραλαβής και κατ' επέκταση εμβολιασμού. Βεβαίως θα το κάνω. Το κάνατε και πέρυσι. Και πέρυσι και κάθε χρόνο. Ναι, θα το κάνω. Το έχετε κάνει και στο παρελθόν. Ναι, πέρυσι. Πρώτη φορά. Αλλά έχουν μπερδευτεί και λίγο. Με τη γρήπη και τον κορονοϊό και όλα αυτά, τις ιώσεις, όλα αυτά όλα μαζί. Αυτά έχουμε μπερδευτεί πολύ. Έχουμε μπερδευτεί, τι κάνουμε. Και την ώρα που οι απανοτές επιστημονικές πληροφορίες γύρω από τον κορονοϊό, τα απτά αποτελέσματα της εποχικής γρήπης και οι υπόλοιπες ιώσεις που όσον ούπο θα κάνουν την εμφάνισή τους έχουν οδηγήσει πολλούς πολίτες στο να αναζητούν τρόπους για να προστατευτούν, κάποιοι άλλοι απλά τα ακούνε αδιάφορα. Δεν συμφωνώ και δεν θα το κάνω το εμβόλιο. Δεν... Για τη γρήπη μιλάμε. Ναι, για τη γρήπη. Όχι. Δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα ποτέ. Όχι, ποτέ. Δεν το κάνω και δεν έχω σκοπό να το κάνω. Ποιο λόγος, είστε κατά των εμβολίων? Όχι, καθόλου. Απλώς δεν, νομίζω πως δεν το χρειάζεται. Οι ομάδες είναι οι ίδιες, αλλά νομίζω ότι έχει επεκταθεί, τέλος πάντων είναι λογικό να επεκταθεί και στις αυτούς οι οποίοι συγχρονίζονται, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, τα παιδιά, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κλειστούς χώρους. Εμείς ουσιαστικά συστήνουμε να το κάνουν όλοι. Η πρώτη παρτίδα των αντιγρυπικών εμβολίων αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ η τελευταία στα μέσα Νοεμβρίου. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα συστήνει φέτος να ξεκινήσει ο εμβολιασμός ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή από τις αρχές Οκτωβρίου. Με τη λογική του να προλάβουμε πιο νωρίς ένα πιθανό κύμα γρήπης, το οποίο θα επιδεινώσει την νοσηρότητα που υπάρχει ήδη και άρα θα είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Όχι ότι διασταυρώνεται η κάλυψη, ας πούμε, για την γρήπη με την κάλυψη για τον κορονοϊό. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Όμως υπάρχει δυνατότητα συλλήμωξης, δηλαδή να κολλήσει κάποιος γρήπη και να κολλήσει και κορονοϊό. Η συνταγογράφηση του αντιγρυπικού εμβολίου θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ φέτος για πρώτη φορά στη μάχη του εμβολιασμού θα ρηχτούν και οι φαρμακοποιοί, ώστε να αποσυμφορηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνταγογράφηση από το γιατρό και εμβολιασμός και στο φαρμακείο. Εάν κάποιος ασθενής το επιθυμεί, μπορεί να τον εμβολιάσει και ο γιατρός του. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε λιγότερα κρούσματα φέτος λόγω των μέτρων. Διότι όσα μέτρα παίρνουμε για τον κορονοϊό, τα ίδια μέτρα είναι και για την πρόληψη της γρήπης. Σας θυμίζω ότι πέρυσι μόλις έγινε το lockdown, σταμάτησε και η γρήπη. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι θα είναι λιγότερα τα κρούσματα και με τον εμβολιασμό που πιστεύουμε θα είναι πιο εντατικός, αλλά και με το μικρότερο συγχρονισμό και τα μέτρα νομίζω ότι θα έχουμε λιγότερη γρήπη. Φέτος πάντως, λόγω της αυξημένης ζήτησης, το Υπουργείο Υγείας έχει παραγγείλει αυξημένο αριθμό εμβολίων σε σύγκριση με πέρυσι, ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.